Πάμε σήμερα να μιλήσουμε για ένα ακόμα συγκρότημα το οποίο θεωρείται χαντακωμένο στην ιστορία του metal, αν και μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει αρχίσει να παίρνει επάνω του την δόξα που του άξιζε τόσα χρόνια, που δυστυχώς είχε παραμείνει στην αφάνεια, και όχι μόνο είχε παραμείνει στην αφάνεια, αλλά είχε φάει τρελό θάψιμο. Μιλάω φυσικά για τους πρώτο epic doomsters, μπορούμε να τους πούμε έτσι, Αμερικάνους, Sirith Uncle. Λοιπόν, πρωτού όμως αναφερθώ επάνω στους αγαπημένους epic doomers ή epic metalers γενικότερα, αναφερθώ σε δύο δουλειές. Πρώτα απ' όλα, στους αγαπητούς Σατούρνους. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι Βρετανοί, μπορεί να κάνω λάθος, ή Σουηδοί, κάτι τέτοιο, μπορεί να κάνω λάθος. Οι Σατούρνους παίζουν ένα είδος doom metal, που πλησιάζει βέβαια το αγγλικό στυλ του doom death, άμα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, εποχής πρώιμων ανάθεμα, My Dying Bride, πρώιμων Paradise Lost. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ πέρα μια αλμπουμάρα. Νομίζω ότι πρόκειται για το δεύτερο τους άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, που ακούει στο όνομα Martyr. Πάρα πολύ καλό Doom Death άλμπουμ. Νομίζω ότι στο παρελθόν έχω αναφερθεί πάλι επάνω στους Σατούρνους και στο συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ. Να περάσω εδώ πέρα. Δεν είμαι σίγουρος, παιδιά, μπορεί να είναι και από Δανία. Δεν είμαι σίγουρος από ποιο κράτος είναι. Να περάσω τώρα σε ένα άλλο συγκρότημα, το οποίο το γνώρισα διαμέσου ενός Ισραηλινού φίλου μεταλά, οι οποίοι δεν τους ήξερα καν, λέγονται Conspiracy. Λοιπόν, η Conspiracy, και πάλι, μη με πιάσετε λάθος, δεν θυμάμαι από ποιο κράτος είναι. Η Conspiracy, παρόλο που με το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, νομίζω ότι είναι και το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο μάλιστα αποκαλείται ως Reincarnated. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, αν παρατηρήσετε και από το λογότυπο και από το εξώφυλλο, τι νομίζετε? Σαν πρώτη φάση κάποιος νομίζει ότι πέρα θα ακούσει death metal ή το πολύ πολύ thrash ή death thrash, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οι άνθρωποι εδώ πέρα παίζουν black metal. Ναι, με ένα εξώφυλλο εντελώς μη συνηθισμένο για black metal κυκλοφορίες, με λογότυπο συγκροτήματος καθόλου που να μην φαίνεται για black metal. Παίζουν ένα είδος όμως majestic black metal, να το πω έτσι. Ή μοντερνοποιημένου majestic black metal, αλλά αρκετά πιασάρικου. Έχουν και heavy metal επιρροές στον ήχο τους. Η Conspiracy μάλιστα τελειώνουν με το συγκεκριμένο τραγούδι Brothers of Black Metal. Σαν ακούγονται σαν Manowar. Brothers of Metal, αλλά δεν είναι Brothers of Black Metal. Αλλά μου άρεσε το άλμπουμ. Είναι ένα είδος, θα λέγαμε, μοντέρνου majestic black metal με heavy metal επιρροές. Και τώρα πάμε επί της ουσίας στου Sirith Uncle. Λοιπόν, οι Sirith Uncle πρώτα απ' όλα πήραν το όνομά τους φυσικά από την ιστορία του Tolkien, από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, από την περιοχή όπου ήταν εκεί πέρα η λεγόμενη αράχνη, η τεράστια αυτή αράχνη, η Σελόμπ. Αν και ο Tolkien αναφέρει την περιοχή αυτή ως Kirith Uncle και όχι ως Sirith Uncle, αλλά το συγκρότημα διάλεξε να αποκαλεί τον εαυτό του ως Sirith Uncle παρά ως Kirith Uncle, όπως θα έπρεπε κανονικά σύμφωνα με τα βιβλία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Το συγκρότημα ξεκίνησε βασικά το 1971 κάτω από αυτό το όνομα, στην Βεντούρα της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα ιδρυτικά στελέχη του συγκροτήματος από την αρχή ήταν ο Greg Lindstrom και στον μπάσο και στις κιθάρες, ο Robert Garvin στα drums, ο Jerry Fogel στις κιθάρες και ο Pat Callaghan, ο οποίος, ναι, και ο Pat Callaghan. Βασικά αυτά ήταν τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος.
Και παίζανε πιο πριν βέβαια σε ένα άλλο συγκρότημα κάτω από το όνομα Titanic. Στους Titanic παίζανε ένα είδος, θα λέγαμε, hard rock, steel mountain ή steel grand funk railroad. Δηλαδή δεν είχαν κινηθεί προς πιο metal κατευθύνσεις. Έτσι λοιπόν ο Pat Callinger βασικά είχε την ιδέα να δημιουργήσει το συγκρότημα του Silith Uncle, πράγμα που συμβαίνει, και φέρνουν ως τραγουδιστή τον Tim Baker. Να πω εδώ πέρα βέβαια ότι ο Jerry Fogle, ο κιθαρίστας που ήταν από τα πρώτα μέλη των Silith Uncle, απεβίωσε το 1998. Το συγκρότημα λοιπόν από το 1971 κρατάει επάνω μέχρι, δηλαδή κρατάει πάνω κάτω μέχρι το 1992, όπου και διαλύεται. Μέσα σε αυτή την περίοδο κατάφερε να κυκλοφορήσει τουλάχιστον, θα λέγαμε, 4 studio albums. Παρόλα αυτά, ήδη από τις πρώτες μέρες του συγκροτήματος και ήδη από το πρώτο τους άλμπουμ τρώγανε τεράστιο θάψιμο ως το χειρότερο και καλά συγκρότημα metal επί του κόσμου. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι του μεταλλικού τύπου εκείνης της εποχής, της δεκαετίας του 80, τους έθαβε συνεχώς με πολύ άσχημο τρόπο. Πραγματικά είχαν μείνει στο μυαλό πολλών ανθρώπων ως το πιο χάλια metal συγκρότημα όλων των εποχών. Πράγμα το οποίο φυσικά και δεν ισχύει. Φυσικά και δεν ισχύει. Ναι, μεν τα φορητικά του Jim Baker είναι πολύ ιδιαίτερα και ίσως κάποιος θέλει να τα συνηθίσει στην αρχή. Δεν είναι τόσο πιασιάρικα εξ αρχής. Θα μου πείτε, του King Diamond είναι πιασιάρικα τα φορητικά και αυτά τα συνηθίζεις. Του Danny Filth από τους Cradle of Filth και αυτά τα συνηθίζεις. Εξαρτάται, ναι, βέβαια. Εδώ πέρα αναφέρω βέβαια και ένα άλλο συγκρότημα το οποίο έδρασε περίπου την ίδια περίοδο, τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, που ούτε και αυτοί είχαν πολύ μεγάλη, να το πω έτσι, δεν πήραν πάρα πολύ μεγάλη δόξα, οι λεγόμενοι ως Epic Doomers Coven. Αμερικάνοι και αυτοί, δεν μιλάω για τους Coven τις δεκαετίες του 70 που παίζανε τουλάχιστον στο πρώτο του άλμπουμ ένα ψυχεδελικό, θα λέγαμε, occult rock στυλ που λέγεται ότι επηρέασαν τους Black Sabbath κτλ. Δεν μιλάω για αυτούς τους Coven που ίσως είναι και πιο γνωστοί. Μιλάω για τους Αμερικάνους Epic Doomers Coven, οι οποίοι μετάλλαξαν και το όνομά τους σε Coven 13. Και οι οποίοι βασικά σήμερα και αυτοί γίνονται λίγο πιο γνωστοί εξαιτίας του Φερνής που τους διαφήμισε. Και ο ήχος τους μοιάζει πάρα πολύ με τους Silith Uncle. Και τα δύο συγκροτήματα μείνανε στην αφάνεια, πόσο μάλλον αν το μη άλλο οι Coven 13 μείνανε ακόμα περισσότερο στην αφάνεια. Και όποιου του αρέσουν οι Silith Uncle να ψάξει και τους Coven 13. Έχουν κυκλοφορήσει βασικά 3 studio albums, των οποίων σήμερα πολύ πιο εύκολο κάποιος μπορεί να βρει το πρώτο και το τρίτο τους, παρά το μεσαίο album, το δεύτερο τους που είχε βγει σε κασέτα και πήγε στα αζήτητα. Μιλάω για τους Coven 13. Πάμε τώρα πίσω στους αγαπημένους Silith Uncle. Οι Silith Uncle φάγανε πάρα πολύ κράξιμο, πάρα πολύ λάσπη, πράγμα που και οι ίδιοι πραγματικά δεν μπορούσαν να το αντέξουν αυτό το πράγμα. Έχουμε μάλιστα τον drummer τους, τον Robert Carvin, να έχει να πουλήσει μάλιστα όλα του τα όργανα και το drum set, λέγοντας ότι βαρέθηκε πια από τη μουσική και δεν θέλει καμία σχέση με τη μουσική, γιατί βαρέθηκαν και το θάψιμο από τον μεταλλικό τύπο, αλλά και το θάψιμο από τις διάφορες μεταλλικές εταιρείες και τη μουσική βιομηχανία. Πραγματικά χάσανε κάθε ελπίδα. Και αυτό το συγκροτήμα διαλύεται το 1992, μετά από το τελευταίο τους άλμπουμ εκείνης της εποχής που βγήκε το 1991, το Paradise Lost. Περνάνε τα χρόνια και νομίζουμε ότι οι Silith Uncle έχουν παραμείνει ένα cult συγκρότημα του παρελθόντος, και όμως σιγά σιγά δημιουργείται μια νέα γενιά επικών μεταλλάδων που αρχίζουν και ξαναγνωρίζουν πάλι το μεγαλείο των Silith Uncle και τους αγαπάνε τρελά. Τους αγαπάνε τρελά, όπως αρχίζουν να βρίσκουν οι epic metallers,
οι καινούργοι, όπως αρχίζουν και ανακαλύπτουν τους Heavy Load από τη Σουηδία ή τους Manila Road από τις ΗΠΑ, έτσι ανακαλύπτουν και τους Sirith Uncle. Και πραγματικά αυτή η επιστροφή γίνεται από εκεί που δεν το περιμέναμε το 2016, όπου το συγκρότημα από το πουθενά ξανασμίγει. Εδώ πέρα να πούμε ότι οφείλουμε πάρα πολύ στην επανασύνδεση του συγκροτήματος των Jarvis Lethbridge, ο οποίος βασικά είναι ο mastermind των Αμερικάνων Metallers, Heavy Metallers, Night Demon, ο οποίος βασικά είναι σήμερα και ο μπασίστας τους, των σημερινών Sirith Uncle, και πραγματικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος τους έβαλε να ξαναενωθούν. Είναι ο συντητικός κρίκος. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε σαν στο συγκρότημα πάλι τον Tim Baker, ο οποίος έχει τη φωνή του παρέμεινε ακριβώς η ίδια παρόλο που πέρασαν τα χρόνια. Έχουμε τον καινούριο κιθαρίστα του στον Jim Barraza. Έχουμε φυσικά τον Pat Galligan, τον Robert Garvin στα drums και τον Jarvis στο μπάσο. Να πω ότι μάλιστα το πρώτο live που παίξανε η Sirith Uncle ήταν το 1972, ένα χρόνο μετά την, που πήραν το όνομα Sirith Uncle, σε μια διαδήλωση εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ, δηλαδή με όλους τους χίπηδες, για να καταλάβετε πώς ξεκίνησαν πάνω κάτω. Εδώ πέρα λοιπόν θα αναφερθώ, να πω επίσης ότι όλη τους η επιρροή έχει άμεση σχέση με τον χώρο της φαντασίας και της επικής φαντασίας. Αντρούν πολλά στοιχεία από τα βιβλία του Tolkien, από τα βιβλία του Μίχαελ Μόουροκ, αν μη τι άλλο, ο Έρλικ εμφανίζεται σε όλα τους τα εξώφυλλα, και μάλιστα ο ζωγράφος, ο κυριότερος του Έρλικ, ο Μιχάηλ Γουέλαν, ο οποίος έχει ζωγραφίσει όλα τα εξώφυλλα μέχρι σήμερα, είναι και ο παδός του συγκροτήματος. Να φέρουμε εδώ πέρα επίσης και την επιρροή του Brian Schlagel και της Metal Blade, που τους βοήθησαν αρκετά και τότε και ακόμα περισσότερο και σήμερα. Μάλιστα τους είχε βάλει να παίξουν στην συλλογή Metal Massacre του 1982. Μάλιστα το όνομα Sirith Uncle προέρχεται από, και καλά από την γλώσσα των, των Elves, είναι στα Elvis του Tolkien. Να πω και κάτι άλλο, κυκλοφόρησαν δύο demos. Το πρώτο demo ήταν το 1978 με το όνομα The Orange Album, που είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί σήμερα, και ένα άλλο demo, Sirith Uncle, το 1979. Και από εδώ και στο εξής λοιπόν θα μιλήσουμε για τα studio album τους, αν και εδώ πέρα θα κάνω μια αναφορά. Πρώτα απ' όλα σε κάποιες, βγάλαν και ένα live album, το πρώτο τους live album μετά πολλά χρόνια, το 2019, I'm Alive. Αλλά εδώ πέρα θα αναφερθώ σε δύο επίσης δουλειές. Πρώτα απ' όλα, το 2001, όταν ακόμα ήταν διαλυμένη, βγαίνει αυτή η πολύ ωραία συλλογή Servants of Chaos, η οποία βγήκε το 2001 και περιλαμβάνει μέσα από τη Metal Blade και περιλαμβάνει μέσα πάρα πολλά κομμάτια παλιά τους, αλλά και ακυκλοφόρητα επίσης κομμάτια των Sirith Uncle. Πρόκειται για διπλή συλλογή, μια πολύ καλή συλλογή για να τους γνωρίσει κάποιος που δεν τους ήξερε μέχρι τότε. Και να αναφερθώ επιπλέον επάνω στην τελευταία τους δουλειά, που βγήκε μέσα στην χρονιά, μέσα στο 2021, που είναι το πρώτο τους EP, αν μην τι άλλο, το Half Past Human, το οποίο μάλιστα περιλαμβάνει 4 παλιά τους κομμάτια, τα οποία τα κάνουν επανεκτελέσεις, άγνωστα κομμάτια, και μάλιστα κάποιοι λένε ότι είναι πάρα πολύ καλά και θυμίζουν πάρα πολύ τον παλιό χαρακτήρα των Sirith Uncle. Μιλάμε για ένα πολύ καλό EP αυτής της χρονιάς που μας πέρασε. Αλλά τώρα θα κάνω ένα worst to best, αν και δεν υπάρχουν πραγματικά worst albums των Sirith Uncle, επάνω στα τουλάχιστον μέχρι και σήμερα 5 studio album τους. Ξεκινάω λοιπόν πρώτα απ' όλα στην 5η θέση για εμένα έρχεται το συγκεκριμένο άλμπουμ που βγήκε το 1986, μιλάμε για το τρίτο τους άλμπουμ, το One Foot in Hell. Λοιπόν, το άλμπουμ αυτό βγήκε και αυτό επί την Metal Blade. Λοιπόν, πρόκειται για ένα άλμπουμ
το οποίο δεν είναι κακό άλμπουμ, προσέξτε, αλλά νομίζω σε κάποια σημεία κάποιοι το θεωρούν ότι είναι και έχει, κάποιοι το θεωρούν ότι έχει μια πιο power metal και καλά κατεύθυνση, αν και είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε για power metal σε σχέση με του Synth Uncle, ok. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, σε σχέση με τα υπόλοιπα albums, εμένα μου ακούγεται, δεν μου ακούγεται τόσο δυνατά επικό όπως τα υπόλοιπα albums. Αλλά αυτό είναι δικό μου ίσως προσωπικό γούστο, δική μου τρέλα. Πάντως μιλάμε για ένα καλό επίσης album. Στην τέταρτη θέση, για μένα έρχεται το πρώτο τους debut album που βγήκε το 1981, το καταπληκτικό αυτό εξώφυλλο Frost and Fire. Το album φυσικά, μιλάμε για ένα album το οποίο έχει μέσα και κομμάτια που ακούγονται πιο hard rock της εποχής του 70, της δεκαετίας του 70, φυσιολογικό μεν, αλλά έχει κάποια πάρα πολύ καλά κλασικά Synth Uncle κομμάτια, αν μην το άλλο το Frost and Fire, το I'm Alive, Better of Dead. Μιλάμε λοιπόν το Synth Uncle, το ομώνυμο κομμάτι, μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό δίσκο εκείνης της εποχής και θυμάμαι ότι αυτό ήταν το άλμπουμ που είχε φάει ίσως και το μεγαλύτερο κράξιμο γενικότερα όταν πρωτοβγήκε το 81. Σήμερα δικαιώνονται. Στην τρίτη θέση για μένα έρχεται το πέμπτο τους καινούριο άλμπουμ που ήρθε μετά από τόσα χρόνια, το άλμπουμ μετά την επανένωση, το Forever Black του 2020, της προηγούμενης χρονιάς, και μη τι άλλο, πραγματικά μιλάμε για μια από τις καλύτερες επανασυνδέσεις συγκροτημάτων ever και ένα από τα καλύτερα άλμπουμς επιστροφής συγκροτήματος που έχει χαθεί εδώ και χρόνια ever. Το άλμπουμ είναι καταπληκτικό από όλες τις πλευρές, από εξώφυλλο, από στίχους, από τραγούδια, όλα τα κομμάτια εδώ μέρα είναι ένα και ένα. Legions Arise, The Frost Monstrum, The Fire Divine, Stormbringer, Fractus Promissum, Nightmare, Before Tomorrow, Forever Black, όλα τα κομμάτια εδώ μέσα είναι ένα και ένα πραγματικά. Μιλάμε για ένα από τα καλύτερα μάλιστα albums που είχαν βγει μέσα στο 2020. Στη δεύτερη θέση, παρ' όλα αυτά, για μένα έρχεται το καταπληκτικό επίσης τελευταίο τους άλμπουμ για πολλά χρόνια, το Paradise Lost, το τέταρτο τους άλμπουμ που βγήκε το 1991. Μιλάμε για ένα πολύ καλό δίσκο, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Έχει μέσα κάποια τραγούδια τα οποία προσπαθήσαν να πλησιάσουν την αμερικανική εμπορική αγορά που ακούγονται σαν πιο hard rock, μελό hard rock. Αλλά στην ουσία του το άλμπουμ είναι καραεπικό εντελώς. Join the Legion και ούτω καθεξής. Έχουμε εδώ πέρα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ πολύ καλά, κομμάτια καταπληκτικά, και δυστυχώς αυτό το άλμπουμ είναι που έκλεισε την αυλαία για τους Synth Uncle για πάρα πολλά χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε, στην πρώτη θέση για μένα θα έρθει το δεύτερο τους καταπληκτικό άλμπουμ, το καλύτερο όλων των εποχών, το King of the Dead, με αυτό το καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο που βγήκε το 1984. Τι να πω για αυτό το άλμπουμ επίσης, εδώ πέρα είναι όλα τα κομμάτια ένα και ένα. Atom Smasher, Black Machine, αυτά τα δύο βασικά καταπληκτικά κομμάτια του δίσκου, αλλά όχι μόνο. King of the Dead, Master of the Pit, Death of the Sun, Finger of Scorn. Έχουμε πάλι εδώ πέρα το Synth Uncle, το τραγούδι. Και μιλάμε για ένα καταπληκτικό δίσκο από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές 100% μιλάμε για μένα το κορυφαίο επικό Synth Uncle album. Πραγματικά λοιπόν μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα του επικού ήχου, που πραγματικά για μένα, για όποιος ψάχνετε πάνω στο επικό metal,
Δεν μιλάω τώρα για μόνο για power metal, μιλάω για το καθαρό επικό metal. Εκτός φυσικά από τους Manowar ή τους Virgin Steel, φυσικά πρέπει να ψάξει ή τους Omen, πρέπει φυσικά να ψάξει και τα συγκροτήματα που προηγήθηκαν. Είτε αυτή είναι η Manila Road, είτε αυτή είναι η Heavy Load, είτε αυτή είναι φυσικά η Sirith Uncle. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, Stay Metal και Stay Heavy.